Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα τα τελευταία 24 ώρα, καθώς η Κύπρος επηρεάζεται από ένα ισχυρό σύννεφο σκόνης. Ο χαρτής της χώρας κοκκίνησε με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να καταγράφουν υψηλά επίπεδα σκόνης με περισσότερα από 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Οι πιο ψηλές τιμές καταγράφονται στα νότια παράλια, αμόχως στο παραλίμνη, στη Λάρνακα, στη Λεμεσό και στην Παφό. Είναι από τα φαινόμενα που είναι σπάνια, παρόλο που έχουμε συχνά τη σωδιά σκόνη στην Κύπρο. Τέτοιες τιμές συγκέντρωσης δεν τις βλέπουμε πολύ συχνά. Όπως φαίνεται και στις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Α, νωρίς το απόγευμα η Λεμεσός είχε σκεπαστεί από τη σκόνη. Σταδιακή υποχώρησή της αναμένεται την Τρίτη, ωστόσο σύμφωνα με την μετεωρολογική φαίνεται πως επιστρέφει δρυμύτερη την Πέμπτη. Ελπίζουμε ότι οι συγκεντρώσεις δεν θα είναι όπως τις συγκεντρώσεις που είχαμε σήμερα ή που θα έχουμε αύριο, θα είναι αραιή σκόνη, αλλά φαίνεται ότι πάλι θα μας επηρεάσει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες ομάδες αλλά και στον γενικό πληθυσμό. Πολύ ψηλές τιμές, επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν προβλήματα υγείας, να αποφύγουν μετακινήσεις σε ανοιχτούς χώρους. Όσοι θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε ανοιχτούς χώρους, καλύτερα είναι να φορούν μάσκα. Τα τερτύπια του καιρού δεν έχουν τελειωμό και σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα συνεχιστούν και αυτή την βδομάδα. Στα ορεινά και στο εσωτερικό αναμένονται κάποια φαινόμενα αύριο, ενώ βροχές και ενδεχομένως χαλάζι αναμένεται την Τρίτη. Όπου αναμένουμε κάποιες τοπικές βροχές με μονωμένες καταιγίδες, πολύ πιθανόν να έχουμε και χαλάζι στις καταιγίδες. Και μιλούμε πάλι για περιοχές, κυρίως ορεινές περιοχές και περιοχές του εσωτερικού. Τετάρτη και Πέμπτη, αυξημένες δεφώσεις μετά το μεσημέρι ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά. Όσον αφορά τώρα την θερμοκρασία, φαίνεται πως ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς το επόμενο τετραήμερο.